Μια ιδιαίτερη συνεδρίαση, καθότι το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης αφορά την ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από την περιοχή μας. Όπως ξέρετε, εδώ και πάρα πολλούς μήνες έχει ξεκινήσει στη χώρα μια διαδικασία αναδιάρθρωσης του χάρτη των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων με συγχωνεύσεις πανεπιστημίων και ΤΕΗ, συγχωνεύσεις ΤΕΗ με ΤΕΗ και την δημιουργία νέων ιδρυμάτων, πιο δυνατών, πιο ισχυρών. Και υπάρχει και μια συζήτηση και στο τοπικό επίπεδο που κρατάει αρκετούς μήνες. Και υπάρχει ένας διάχυτος, θα έλεγα, προβληματισμός γύρω από την εξέλιξη και το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή μας. Η περιοχή έχει επενδύσει διαχρονικά πάρα πολλά και σήμερα πάρα πολλές ελπίδες και προσδοκίες για την επόμενη μέρα στη λειτουργία των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, στη λειτουργία του Πανεπιστημίου και του ΤΕΗ. Και νομίζω ότι στην μεταβατική φάση στην οποία βρίσκεται, στην διαχείριση και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων τις επόμενες μέρες, δεν μπορεί να βγει από αυτή την εξίσωση η λειτουργία ενός ισχυρού ή ισχυρών πανεπιστημιακών ή πανεπιστημιακού ιδρύματος. Επειδή λοιπόν υπάρχει διάχυτη ανησυχία για τις εξελίξεις και επειδή δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και επειδή, επαναλαμβάνω, η περιοχή έχει επενδύσει και πάρα πολλά λεφτά και επενδύει πάρα πολλά λεφτά και όλη η περιφέρεια, όχι μόνο η Κοζάνη, αλλά όλη η περιφέρεια και ιδιαίτερα η Κοζάνη, στη λειτουργία των ιδρυμάτων. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα καλούμε αυτή τη συζήτηση, να ακούσουμε τις προτάσεις όλων, να ενημερωθούμε και κυρίως να καταθέσουμε και εμείς, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, τον προβληματισμό μας και τις απόψεις μας που έχουν να κάνουν με την προοπτική. Χωρίς να μπούμε προφανώς σε ζητήματα που δεν εμπίπτουν στις δικές μας αρμοδιότητες. Γιατί τα ιδρύματα έχουν την αυτονομία τους και την αυτοτέλειά τους. Και θα πρέπει η συζήτηση να γίνεται προφανώς με ακαδημαϊκά δεδομένα και ακαδημαϊκά κριτήρια. Πλην όμως από αυτή τη συζήτηση δεν απέχει η τοπική κοινωνία, που τόσο έχει στηρίξει και τόσο προσδοκά να στηριχθεί από αυτή από τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και του ΤΕΗ στην περιοχή. Άρα λοιπόν νομίζω θα είναι μια ουσιαστική συζήτηση. Έχουν έρθει και έχουν εκκληθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς των Ιδρυμάτων, οι Πριτάνης, καθηγητές, οι εργαζόμενοι, οι τοπικοί φορείς, ευελπιστώντας από ένα καλό κλίμα συνεργασίας και συνεννόησης να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Η άποψη λοιπόν που θα διατυπώσετε και μέσα, ποια είναι, κύριε Δημήτρη? Η δική μας άποψη είναι κατατεθεί. Να σας παραπέμψω απλά στο κείμενο που ο ίδιος έβγαλε πριν από περίπου 2 μήνες, που τοποθετούμε επ' αυτού ότι με αυτά τα δεδομένα είναι σαφές ότι νομοτελειακά θα πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία συγχώνευσης. Δεν μπορώ να επισέλθω στις λεπτομέρειες, στις διαδικασίες, στα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί επαναλαμβάνω, αυτά αποτελούν αντικείμενο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Πλην όμως πρέπει να δούμε λίγο την επόμενη μέρα της περιοχής και κυρίως να δούμε τους κινδύνους. Εκεί θέλω να εστιαστούμε, το ότι αν δεν ξέρω με οποιαδήποτε μορφή, με οποιοδήποτε σχήμα, έχουμε ιδρύματα τα οποία δεν είναι ισχυρά, δεν είναι βιώσιμα, τότε οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί. Και δυστυχώς αυτό το οποίο μπορώ να καταλάβω είναι ότι ο χρόνος πλέον δεν λειτουργεί υπέρ μας, αλλά λειτουργεί εις βάρος μας. Και αυτό το οποίο έχουμε καλέσει ήδη με δική μου δημόσια παρέμβαση είναι ο κάθε ένας που συμμετέχει σε αυτόν τον διάλογο, από τη θέση που έχει, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είτε αφορά τα ιδρύματα, είτε αφορά και το ίδιο το Υπουργείο. Και μια νέα αναδιάρθρωση. Οτιδήποτε δεν είναι ισχυρό, προφανώς μπορεί να ζητήσει να μην υπάρχει. Ξέρετε, γύρω μας πλέον λειτουργούν πολύ μεγάλα ιδρύματα. Έχει γίνει η συγχώνευση του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων με το ΤΕΗ, έχει γίνει το Πανεπιστήμιο Υπήρου. Ένα πολύ μεγάλο ίδρυμα, πολύ ισχυρό, πολύ δυνατό. Το ίδιο προχωράει στη Θεσσαλία. Το ίδιο γίνεται και στην Κεντρική Μακεδονία, στα Ιόνια, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Και επειδή πρόκειται για ένα περιβάλλον αρκετά ανταγωνιστικό, θα πρέπει να γίνουμε ελκυστικοί. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Και αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο. Εμείς απλά εκφράζουμε λοιπόν τους φόβους, τις φόβους μάλλον και τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας. Περιεκτικά την θέση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την συμφώνευση των δύο ιδρυμάτων. Ναι, όπως γνωρίζετε, έχει προταθεί στο Υπουργείο ένα πόρισμα της Κοινής Επιτροπής και σε αυτό προτείνεται η ίδρυση ενός νέου ιδρύματος στη Δυτική Μακεδονία, που θα προκύψει από την ενσωμάτωση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο Πανεπιστήμιο, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού ιδρύματος. Προτάθηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός του ιδρύματος, οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε. Και εκείνο που γίνεται αυτή τη στιγμή, περιμένουμε από το Υπουργείο να τοποθετηθεί με λεπτομέρεια πάνω σε αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό, έτσι ώστε και εμείς να πάρουμε μια λεπτομερή θέση ως συλλογική, ως πανεπιστήμιο. Οπότε γίνονται συζητήσεις στα τμήματα.
Έχει υπάρξει συνεχής ενημέρωση και όταν έχουμε το τελικό σχέδιο του Υπουργείου, τότε θα γίνει η διαβούλευση και η τοποθέτηση των ακαδημαϊκών μονάδων. Ποιες είναι οι σχολές και τα τμήματα? Έχετε βγάλει ένα κοινό πόρισμα σαν Επιτροπή, τα δύο ιδρύματα. Ωστόσο, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν και διαφορές. Παραδείγματος χάρη στη διοικητική δομή, έχετε θέματα μεταξύ σας? Όχι, αυτό είναι κάτι στο οποίο έχουμε συμφωνήσει μεταξύ των δύο ιδρυμάτων όσον αφορά την αρχιτεκτονική του νέου ιδρύματος. Συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα τμήματα, υπάρχουσες υποδομές και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την υπάρχουσα χωρική κατανομή έτσι ώστε να μην υπάρξει απώλεια κρίσιμης επιστημονικού δυναμικού και από πλευράς καθηγητών και φοιτητών στα διάφορα κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας. Οπότε σε αυτό υπάρχει συμφωνία, η πρόταση είναι συγκεκριμένη και είναι κοινή από τα δύο ιδρύματα. Οι κόκκινες γραμμές που έχετε θέσει ποιες είναι? Δεν έχουν τεθεί κόκκινες γραμμές, απλώς από τη στιγμή που ξεκινήσαμε αυτήν την συζήτηση, η ακαδημαϊκή κοινότητα πρακτικά με εξουσιοδότησε να επιδιώξουμε όσο το δυνατόν να διαφυλάξουμε αυτό που λέγεται ακαδημαϊκά κριτήρια. Και αυτό περιμένουμε να φανεί στην τελική πρόταση του Υπουργείου. Άλλωστε, εμείς δεν είμαστε νομοθέτες, δεν νομοθετούμε. Έτσι. Το Υπουργείο είναι αυτό που τελικά θα αποφασίσει με ποια κριτήρια πρακτικά θα γίνει αυτή η ενσωμάτωση. Ο νέος φορέας που θα δημιουργηθεί θα είναι ισχυρός σε σχέση με τα γειτονικά ιδρύματα, τα νέα, ώστε να μην υπάρχει ζήτημα βιωσιμότητας? Εδώ ξέρετε ότι το θέμα της βιωσιμότητας θα πρέπει να το παλεύουμε πάντα. Δεν μπορεί ένα νομοσχέδιο το οποίο θα θέσει τις αρχές για ένα νέο ίδρυμα να εγγυηθεί και τη βιωσιμότητα. Σαφώς διεκδικούμε προσωπικό και υποστήριξη του νέου ιδρύματος και του εγχειρήματος έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι για την επόμενη πενταετία θα είναι βιώσιμο. Από εκεί και πέρα η βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα θα εξαρτηθεί από την ελκυστικότητα του Πανεπιστημίου, από την ποιότητα των σπουδών, από τις υποδομές που θα αναπτύξουμε, από τα θέματα φοιτητικής μέρημνας κλπ. Τώρα, αν συγκρίνουμε με τις γειτονικές περιφέρειες, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά και στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο. Η στρατηγική των περιφερειών αυτών αρχικά ήταν να δημιουργήσουν ένα ισχυρό πανεπιστήμιο εκ των προτέρων και στα πανεπιστήμια αυτά υπάρχουν ιατρικές σχολές πάρα πολύ ισχυρές και διεθνώς αναγνωρισμένες, υπάρχουν φιλοσοφικές σχολές. Στη Δυτική Μακεδονία, αντίθετα, πιστεύω είμαστε λίγο πιο πίσω, γιατί η έμφαση ιστορικά εδώ πέρα ήταν σε ένα ισχυρό ΤΕΙ και μόνο πρόσφατα το Πανεπιστήμιο άρχισε να ορθοποδίζει και να καθιερώνεται. Έτσι, κατά συνέπεια, αυτή τη στιγμή θα φτιάξουμε μεν ένα ισχυρό ίδρυμα, αλλά παρόλα αυτά, ο στρατηγικός σχεδιασμός στο μέλλον θα πρέπει να συμπεριλάβει και τις σχολές τις οποίες ανέφερα, έτσι ώστε να γίνουμε ένα ολοκληρωμένο πανεπιστήμιο. Και όλες αυτές οι διαδικασίες διεξάγονται υπό την πίεση χρόνου? Αισθάνομαι την πίεση χρόνου, αλλά εμείς έχουμε καταθέσει τις απόψεις μας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μια κεντρική τοποθέτηση από την κυβέρνηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και να διαμορφώσουμε την τελική πρόταση ή το σχέδιο νόμου που τελικά θα κατατεθεί για την ίδρυση του ή για το νέο πανεπιστήμιο. Καλεστήκαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα για να ενημερώσουμε, υποθέτω, τις εξελίξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ή εδώ και πολύ καιρό σε σχέση με τις μορφές συνεργασίας που ζήτησε το Υπουργείο ανάμεσα στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ. Θα ενημερώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο για το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Όπως πια γνωρίζετε, μάλλον γιατί έχει πολλές φορές γνωστοποιηθεί στον τύπο, εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση από κοινού με το Πανεπιστήμιο που αναφέρεται σε έναν αριθμό 25 τμήματων άμεσης λειτουργίας και σε βάθος χρόνου 30 τμήματων. Από εκεί και πέρα η πρόταση έχει σταλεί στο Υπουργείο και αναμένουμε από το Υπουργείο να κάνει το επόμενο βήμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα νεότερο. Η πρόταση όπως την κάναμε δεν απορρίφθηκε μέχρι τώρα. Αν θεωρηθεί ότι απορρίπτεται μετά από 4 μήνες, είναι πια ένα θέμα γιατί χρειαζόταν να περάσουν 4 μήνες. Αν και θεωρώ ότι από τη μεριά του Υπουργείου
Μάλλον θα πρέπει να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της πρότασης έτσι όπως κατατέθηκε, τουλάχιστον στον αριθμό των νημάτων, στον αριθμό των καθηγητών που θα πρέπει να στελεχώσουν το νέο Ίδρυμα, τον αριθμό των σπουδαστών που θα πρέπει να έχει το νέο Ίδρυμα, το οποίο σε καμιά περίπτωση εμείς, όπως είπαμε, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τον ήδη υπάρχοντα αριθμό των φοιτητών που υφίσταται στη Δυτική Μακεδονία και στα δύο τμήματα. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Δηλαδή το τι μορφή διοίκησης θα υπάρχει αμέσως μετά την συγχώνευση των δύο ιδρυμάτων σε ένα ή από τι θα απαρτίζεται η διοίκηση στο νέο ίδρυμα που θα προκύψει. Στην αρχή υπήρχαν συζητιόταν μάλλον μια πολύ σκληρή συγχώνευση όπου ο αριθμός των τμήματων που θα προέκυπτε θα ήταν αρκετά μικρότερος από το άθροισμα των δύο ιδρυμάτων. Εμείς δεν το δεχτήκαμε αυτό, κυρίως εγώ δεν το δέχτηκα, γιατί θεώρησα ότι δεν αξίζει τη Δυτική Μακεδονία ένα τέτοιο μέλλον όπου θα είναι πάλι κατώτερη από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Και ζητήσαμε το νέο ίδρυμα που θα προκύψει να είναι ισότιμο, ισοδύναμο και ανταγωνιστικό όχι μόνο με τα διπλανά ιδρύματα της περιοχής μας, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και επομένως και ο αριθμός των φοιτητών θα πρέπει να, σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος από τον υπάρχοντα αριθμό. Και γι' αυτό το λόγο προτείναμε και έγινε και αποδεκτό και από τις άλλες πλευρές ένας αρκετά μεγαλύτερος αριθμός τμήματων, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι 25 τμήματα, όπως είπαμε, με άμεση εκκίνηση και 30 σε βάθος χρόνου. Ποια είναι η θέση του συνδυασμού σας, κύριε? Νομίζω ότι καταρχήν περιμένουμε να ακούσουμε το πλαίσιο κάτω από το οποίο η Δημοτική Αρχή εισηγήθηκε να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα, με την έννοια του ότι κατά τη γνώμη μας και από την έρευνα που κάναμε σε ό,τι αφορά τις συνενώσεις διαφόρων άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, είτε ΤΕΗ μεταξύ τους, είτε πανεπιστημίων με ΔΕΗ, προκύπτει ένα αλλοπρόσωλο αποτέλεσμα, από το οποίο δεν αναδεικνύεται με τίποτα η βούληση του Υπουργείου Παιδείας. Εμείς περιμένουμε να ακούσουμε απόψε τόσο την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, όσο και τις τοποθετήσεις των Πριτάνιων, τόσο του ΤΕΗ, όσο και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Όμως, αυτό που πρέπει να τονίσουμε, να βάλουμε 2-3 πράγματα πάνω στο τραπέζι, είναι το ότι η περιοχή μας χρειάζεται οπωσδήποτε ισχυρή παρουσία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γιατί είναι γνωστό ποια κατάσταση βιώνει η περιοχή, μια κατάσταση αποβιομηχάνησης, μια κατάσταση ύφεσης και μια κατάσταση συρρήκνωσης. Λοιπόν, ένας από τους πυλώνες, κατά τη γνώμη μας, για τους οποίους πρέπει να στηριχθεί η πορεία της περιοχής την επόμενη μέρα, είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αν αυτό θα γίνει με ένα ή με δύο ιδρύματα, αυτό αφορά πρωτίστως πολιτικές αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, εμείς χρειαζόμαστε ισχυρά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Από τη γενική περιραίωση, βεβαίως, που σχετίζονται με τις πολιτικές που ασκούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά τη γνώμη μας δεν προκύπτει αυτό το πράγμα. Γιατί η χρηματοδότηση των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων συνεχώς συρρυκνώνεται, ο αριθμός των σπουδαστών αυξάνεται, εκπαιδευτικό προσωπικό συνέχεια αποχωρεί από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με συνέπεια οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να είναι δυσμενέστερες. Και αυτό που και αν δεν συνδυαστεί οι όποιες εξελίξεις τριτοβάθμια εκπαίδευση με αναδιάρθρωση του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, δηλαδή συρρήκνωση των κεντρικών ιδρυμάτων και ενίσχυση των περιφερειακών. Και δεύτερον, με άνοιγμα των περιφερειακών ιδρυμάτων σε δυνατότητα να ιδρύουν ξενόγλωσσα τμήματα για να προσελκύουν φοιτητές από το εξωτερικό, φοβάμαι ότι η όλη προσπάθεια που γίνεται είναι θνησιγενής και θα έχει σαν αποτέλεσμα τη συρρήκνωση των ιδρυμάτων και όχι την ανάπτυξη του.